Σοκάρουν τα νέα στοιχεία του ΟΑΕΔ για το τεράστιο πρόβλημα τη ανεργία στη χώρα μα. Το ποσοστό ανεργία εξακολουθεί να είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μακροχρόνια ανεργία, η ποιότητα των θέσεων εργασία υποβαθμίζεται χρόνο με το χρόνο, οι άτυπε και μη θελημένε μορφέ μερική απασχόληση αυξάνονται, η αδήλωτη εργασία αφαιρεί πολύτιμου πόρου από το δημοσιονομικό και το ασφαλιστικό σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, η ανεργία πλήττει κυρίω του νέου και τι νέε 18 έω 24 ετών, καθώ ένα στου δύο είναι άνεργου σε ποσοστό 50,4%. Σε 350.000 οικογένειε δεν υπάρχει εργαζόμενο μέλο. Την ίδια ώρα, μόνο ένα στου δέκα λαμβάνει επίδομα ανεργία από τον ΟΑΕΔ και κάθε άνεργο παραμένει εκτό αγορά-εργασία περισσότερο από δύο μισή έτη. Το θεωρώ παράδειγμα γιατί σε λίγο θα απολυθώ σε δύο-τρει μήνε ω εκπαιδευτικό. Το, 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 το θεωρώ ότι πάνε να μειώσουν του. Α... Δικαιούμενου αυτού του επιδόματο, στην ουσία το καταργούν. Να προσέχουν το, τον κοσμάκι πιο πολύ και όχι να κάνουν διάφορα. Κάθε μέρα κόβουν. Ε, κανονικά, θα έπρεπε όλοι οι άνεργοι να παίρνουν επίδομα, γιατί έτσι είναι το σωστό. Αλλά με αυτού που έχουμε μπλέξει το κόμμα, το τι να κάνουμε. Παράλληλα, η πραγματική ενεργεια στερεί από το ασφαλιστικό σύστημα δισεκατομμύρια ευρώ. Εκτιμάται ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 20 χρόνια ώστε η ανεργία να επιστρέψει στα επίπεδα του Μαου του 2008, δηλαδή προτού αρχίσει η οικονομική κρίση. Καθόλου επίδομα, ούτε ένα. Πρέπει αύριο. να παίρνουν όλοι επίδομα και η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει αρκετά. Δυστυχώ. Πρέπει όλοι να παίρνουν. Ε, βέβαια, οι είναι... νέοι και οι άνεργοι. Εγώ να σου πω, δεν ξέρω τι παίρνουν, αλλά σε λίγο καιρό θα παίρνουν πάρα πολύ. Γιατί χειροτερεύει κατά τη ζωή. Για το μήνα Μάρτιο, οι επιδοτούμενοι άνεργοι ήταν συνολικά 141.426. 103.004 είναι οι κοινοί και ελληπέ κατηγορίε επιδοτούμενων και 38.422, σε ποσοστό 27,17%, είναι η εποχική τουριστικών επαγγελμάτων. Πιο αναλυτικά, οι άνδρες ανέρχονται σε 69.298 και οι γυναίκε σε 72.128, σε ποσοστό 51%. Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 90.021 είναι οι κοινοί σε ποσοστό 63,65%. Οι οικοδόμοι 4.880, σε ποσοστό 3,45%. 38.422 είναι οι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, σε ποσοστό 27,17%. 5,36% είναι εποχικοί και οι λοιποί αγροτικά επαγγέλματα. 465% εκπαιδευτικοί και 59% είναι οι υπόλοιποι. Είναι λυπηρό, όπως και τόσα άλλα. Ε, Όχι, η ανεργία με τι. Ασχετά με τα. Αν έχουν σπίτι ή όχι. Πάντω, η έναρξη τη εποχική απασχόληση λόγω των εορταστικών ημερών του Πάσχα αλλά και τη θερινή τουριστική περίοδου παράλληλα με τα προγράμματα κοινοφελού εργασία επέδρασαν θετικά ώστε να μειωθούν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον οργανισμό.